Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με την αριστερή πολυκατοικία τα βάζει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση στον Ανδρουλάκη για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Βολές προς το ΚΚΕ για τη φράση Κουτσούμπα. Κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη από προηγούμενη. Οργισμένες αντιδράσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τον Περισσό. Ανεβάζουν ταχύτητα στην κούρσα των περιοδιών οι πολιτικοί αρχηγοί. Σε Ηλία και Αχαΐα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε Άρτα και Πρέβεζα ο Αλέξης Τσίπρας. Τις προγραμματικές του θέσεις παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης, στη Λάρισα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην Καλαμάτα ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ράπισμα για τον Ερντογάν, το πρωτοσέλιδο του Economist. Καλεί τους δημοκρατικούς πολίτες να τον μαυρίσουν στις εκλογές. Έξαλλος ο Τούρκος πρόεδρος. Μιλάει για μηχανισμούς των παγκόσμιων δυνάμεων που θέλουν να αλλοιώσουν τη βούληση των πολιτών. Νέο αδιανόητο μακελιό στη Σερβία, νεαρός 21 ετών, σκότωσε εν ψυχρό τουλάχιστον 8 ανθρώπους όταν άνοιξε πυρ με αυτόματο μέσα από όχημα. Περισσότεροι από 14 τραυματίες. Σε σοκ όλη η χώρα λίγες ώρες μετά από την πολύ νεκρή επίθεση 13χρονου σε δημοτικό σχολείο. Ανεβάζουν ταχύτητα στην κούρσα των περιοδιών οι πολιτικοί αρχηγοί εν ώψη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Την ίδια ώρα στο επίκεντρο της προεκλογικής σύγκρουσης έρχεται η ανοιχτή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα προς τους Νίκο Ανδρουλάκη και Δημήτρη Κουτσούμπα, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να κρατά ζωντανό το σενάριο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις μαζί μας οι πολιτικοί μας συντάκτες Γιώργος Παπακωνσταντίνου για την περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Ηλία και Αχαΐα, Αντώνης Γκιόκας για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα σε Άρτα και Πρέβεζα, η Κατερίνα Κανάκη παρακολουθεί την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πλαίσιο των προγραμματικών θέσεών του. Να δούμε το ρεπορτάζ με τα όσα συμβαίνουν στην αριστερή πολυκατοικία και επιστρέφουμε. Επίθεση στα κόμματα της ευρύτερης κεντροαριστεράς εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας με φόντο τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών και τη δημιουργία προοδευτικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεοπτική του συνέντευξη άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή την πολιτική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τον κατηγορεί για πλαστογράφηση της σύγχρονης ιστορίας. Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να κατανοήσει ένα πράγμα. Ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του Ανδρέα. Δεν είναι ιδιοκτήτης του Ανδρέα. Ο Ανδρέας ανήκει στην ιστορία. Εγώ ηγούμαι του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο κύριος Τσίπρας ηγείται του κόμματος που πήγε να βάλει φυλακή τον Ανδρέα Παπανδρέου. Την ίδια στιγμή συντηρείται το μέτωπο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά στην κριτική που ασκεί στην Κουμουνδούρου ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το τι πλαστήρας, τι παπάγος ήταν ένα λάθος, μια λάθος γραμμή την οποία την πλήρωσε και το λαϊκό κίνημα και η χώρα. Με την εδραίωση μιας σκληρής, ενός σκληρού καθεστώτος τα μετέπειτα χρόνια. Οφείλει λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας στα ζητήματα αυτά να διαβάσει λίγο την ιστορία και την πλούσια ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και αν δεν του δώσουμε, λέει, τους βουλευτές που μπορεί να του λείπουν για να κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, ανοίγουμε το δρόμο στο Μητσοτάκη. Ήμαρτον πια, τι άλλο θα ακούσουμε από δάφτους. Αλλά αυτή είναι. Τέτοια φιντάνια ήταν πάντα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στον Γιάννη Βαρουφάκη για το σχέδιο Δήμητρα, κάνοντας λόγο για αιμονές. Με έναν άνθρωπο ο οποίος ηχογραφούσε τις συνομιλίες μας και την ώρα που εμείς δεινοπαθούσαμε να σώσουμε τη χώρα, αυτός κοίταζε να βγάλει ένα βιβλίο και μια ταινία για να κάνει ήρωα τον εαυτό του και να κρεμάσει όλους τους υπόλοιπους τότε συντρόφους του ως προδότες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σχέση εμπιστοσύνης. Σε ένα ακόμη μέτωπο στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ο Γιάννης Βαρουφάκης απάντησε στα όσα του καταλογίζει για τη στάση του στο θέμα Κασιδιάρη το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μαζί ψηφίσαμε με το ΚΚΕ και τολμούν να μας κάνουν επίθεση. Επειδή κάναμε ακριβώς εκείνο που κάνανε και εκείνοι.
Εμείς τους γυρνάμε το άλλο μάγουλο. Τα κομματικά επιτελεία την ίδια στιγμή έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Στην έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου με 7, μονάδες διαφορά, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 10,7% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,6%, Ελληνική Λύση 3,2% και το ΜΕΡΑ 25 με 4,5%. Σύμφωνα με τη Μέτρων Ανάλυση, το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής ανέρχεται στο 11,9%. Πάμε στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει Γιώργο σε Ηλία και Αχαΐα. Ναι, και σε αυτήν την περιοδία τα όσα συμβαίνουν, τα όσα διαδραματίζονται στην αριστερή, κεντροαριστερή πολυκατοικία είναι βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αφενός κάρφωσε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τη διαμάχη του σε ό,τι αφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Η αιχμηρή αναφορά του Πρωθυπουργού είναι ότι εμείς θα μιλάμε για το μέλλον, θα αφήσουμε τους άλλους να τσακώνονται για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και περαιτέρω του δίνεται η ευκαιρία να φιλοτεχνήσει πάνω στον καβά της καθαρής πρότασης διακυβέρνησης που διαθέτει η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν την προεκλογική κούρσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι η μοναδική πρόταση διακυβέρνησης που έχουν μπροστά τους οι πολίτες και με την ισχυρή Νέα Δημοκρατία, την ισχυρή εντολή στη Γαλάζια Παράταξη, θα μπορέσει η χώρα να συνεχίσει την σταθερή της πορεία. Πρέπει να σου πω ότι αυτό θα είναι και το πρόκλημα, αυτό θα είναι και το διακύβευμα με το οποίο θα πάει όλες τις επόμενες ημέρες έως και την κάλπη της 21ης Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επιμένει να τονίζει την ανάγκη για την ισχυρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την καθαρή διαφορά στη μία και μοναδική κάλπη της 21ης Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν θα ερωτάτε για το τι θα πράξει με τις διερευνητικές εντολές, θα απαντάει με καθαρό τρόπο ότι θα σεβαστεί τις συνταγματικές επιταγές. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο και πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Και ας αφήσουμε κάποιους να ασχολούνται σε ποιον ανήκει, λέει, η παρακαταθήκη του Ανδρέα, να γυρνάνε στο 81. Εγώ θέλω να μιλάω για την Ελλάδα του 2023, για το πώς θα μειώσουμε φόρους, για το πώς θα μειώσουμε τις εισφορές, για το πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, για το πώς θα βελτιώσουμε την υγεία, την παιδεία. Αυτά σας ενδιαφέρουν. Αφήστε τους άλλους, λοιπόν, να τσακώνονται για το παρελθόν. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το μέλλον, για το σχέδιό μας, για μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα παραγωγική, μια Ελλάδα η οποία θα προσελκύει ξένες επενδύσεις. Αυτή λοιπόν την ισχυρή Ελλάδα, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σήμερα να την εξασφαλίσει. Και αυτό τελικά είναι και το δίλημα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Και επειδή ακούω πολλά για δεύτερη κάλπη, για το τι θα γίνει μετά την απλή αναλογική, σας λέω ένα πράγμα. Μια κάλπη υπάρχει στο δικό μου το μυαλό. Και αυτή είναι η 21η Μαΐου. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία την 21η Μαΐου. Θα εγγυηθεί ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης την επόμενη τετράετια. Πάμε τώρα στον Αντώνη Γκιόκα. Αντώνη, στη γενέτειρά του την Άρτα περιοδεύει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Εντός έδρας αναμέτρηση για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννα, στον τόπο καταγωγής του, την Άρτα, μια εκλογική περιφέρεια την οποία κέρδισε, μια από τις λίγες που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει και η ομιλία του στο κέντρο της πόλης. Και βέβαια δεν θα μείνει στα εντός έδρας παιχνίδια ο κύριος Τσίπρας, θα πάει αργότερα στην Πρέβεζα, σε μια δύσκολη εκλογική περιφέρεια για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου το 2019 ιτήθηκε με σχεδόν 9 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει και εκεί το σκορ και να περάσει μπροστά το κόμμα του. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, και πάμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου. Ο κύριος Μητσοτάκης βλέπει ότι χάνει και βρίσκεται σε σύγχυση. Από τη μία λέει ότι θα πάρει διερευνητική εντολή και θα επιδιώξει σχηματισμό κυβέρνησης στις 22 Μαΐου. Από την άλλη λέει ότι δεν συνεργάζεται με τον κύριο Ανδρουλάκη. Τι μένει? Το σχέδιό του να κάνει κυβέρνηση αν έρθει πρώτος, με πιέσεις, εκβιασμούς, με αποστασίες. Μόνη λύση αλλαγής και σταθερότητας, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις 21 Μαΐου για προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής. Η Κατερίνα Κανάκη παρακολουθεί την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πλαίσιο των προγραμματικών του θέσεων. Κατερίνα, σε ακούμε.
Έχουμε λοιπόν αποκαλυπτήρια του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο βεβαίως γίνεται στη σκιά της διαμάχης που έχει ξεσπάσει με την Κουμουνδούρου για τον ιδρυτή του κόμματος, για τον Ανδρέα Παπαδρέου. Να σας πω ότι κάθε φορά που ρωτά τον Νίκο Σανδουλάκης για το τι θα πράξει μετεκλογικά, πάντα απαντά ότι εγώ θα προσέλθω στη συζήτηση με βάση το πρόγραμμα του κόμματός μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το παρουσιάσει. Είναι συνολικώς 12 θέσεις. Μεταξύ άλλων, αυτό που ζητάει ο κ. Σανδουλάκης είναι η αναγέννηση του ΕΣΥ μέσω μόνιμων προσλήψεων, είναι να αρθούν οι αδικίες στους συνταξιούχους μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Απλώς σας τα αφηγολογώ 2-3 σημεία. Να σας πω ότι αυτή την ώρα παρουσιάζει το πρόγραμμά του και αυτό που τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος είναι ότι με βάση αυτές τις θέσεις, εμείς την επαύριο της κάλπης θα καθίσουμε στο τραπέζι και να συζητήσουμε. Είναι ουσιαστικά οι προτεραιότητές μας, είναι οι προγραμματικές μας θέσεις για μια συμμετοχή σε κυβέρνηση μετεκλογικά. Να σας πω ότι βρίσκονται εδώ και υποψήφοι του ψηφοδελτίου Επικρατείας και θα παρουσιαστούν σε λίγο από τον πρόεδρο του κόμματος, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Και πάμε να ακούσουμε τι λέει αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ότι η σειρά οικονομικά συμφέροντα θέλουν πολύ αυτή η κυβέρνηση να μείνει ως έχει για ένα και μόνο λόγο. Διότι δεν βάζει κανένα εμπόδιο στην απίστευτη ενίσχυση της οικονομικής τους δύναμης. Φίλες και φίλοι, παραγωγή. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος χωρίς ισχυρή παραγωγή. Δεν μπορεί να έχεις ένα κοινωνικό κράτος μιας κεντροευρωπαϊκής χώρας, αλλά η παραγωγή σου να είναι αδύναμη, ασθενική, μη ανταγωνιστική. Εμείς λοιπόν, ως σοσιαλδημοκράτες, έχουμε προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανθεκτική Ελλάδα, την παραγωγική Ελλάδα. Γι' αυτό προτεραιότητά μας είναι το Made in Greece να είναι ένα μήνυμα ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής σε κάθε επίπεδο. Πρωτογενής τομέας, αγροδιατροφή, μεταποίηση, εξωστρέφεια. Made in Greece παντού. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Ανατριχύλα προκαλούν τα βασανιστήρια και οι βιασμοί που καταγγέλει ότι υπέστη ο 17χρονος από το Ηράκλειο της Κρήτης μέσα σε ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων. Η υπόθεση φρίκης βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Εισαγγελέα Ανηλίκων Βόλου. Ομαδικούς βιασμούς, συστηματικούς ξυλοδαρμούς και άλλα φρικιαστικά περιστατικά που βίωσε μέσα στο κελί κολαστήριο των φυλακών Κασαβέτιας, αποκαλύπτει στο Άξιον 24 ο 17χρονος από την Κρήτη. Μόλις μπήκα πρώτη μέρα, με έβαλε να παίξω ξύλο με έναν άλλον. Είναι αυτό το γνωστό παιχνιδάκι του. Δεύτερη μέρα που ήμουν εκεί, με κάναν άχρηστο από το ξύλο. Έφτασα μέχρι το νοσοκομείο. Όλο αυτό το διάστημα έτρωγα ξύλο, μου κλέβαν τα λεφτά μου. Τελευταίο και αποκορύφωμα, ο βιασμός που μου κάναν τα 5 άτομα. Κατ' εξακολούθηση για 15 μέρες. Ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών πάντως υποστήριξε πως δεν μπορούσαν να παρέμβουν καθώς δεν γνώριζαν για το περιστατικό. Ο ανηλικός ποτέ δεν είπε ότι βιάστηκε. Είτε στον αρχιφύλακα, είτε στον διευθυντή της φυλακής, είτε στους υπαλλήλους. Οπότε, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να ανοιχνεύσουν οι υπάλληλοι εάν πραγματικά έχουν συμβεί τέτοιου είδους περιστατικά. Γιατί υπάρχει και ο νόμος της σιωπής στη φυλακή. Από την πρώτη φορά που με χτυπήσανε, έπαθα ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Πήγα στο γιατρό και μου είπε: απαγορεύεται ρητά το σήκωμα βάρη. Δεν θα μπορώ να ξαναεργαστώ. Τρακώσεις από χτυπήματα που μου κάναν αυτοί. Και βέβαια ζητάω δικαίωση και τη μεγαλύτερη ποινή που υπάρχει στη φυλακή για αυτά τα καθήκια. Εισαγγελέας Ανηλίκων Βόλου παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τα αδικήματα του βιασμού κατ' εξακολούθηση και της κακοποίησης σε βάρος του 17χρονου από την Κρήτη. Ο λόγος που η οικογένεια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο συμβάν και να το μοιραστεί με την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία είναι προς αποτροπή επανάληψη τέτοιου ίδιου περιστατικού, δηλαδή για τη γενική πρόληψη. Ο νεαρός έδωσε κατάθεση παρουσία ψυχολόγου, ενώ εξετάστηκε και από ιατροδικαστή, ώστε να εξακριβωθούν και ιατρικά οι βίαιες πράξεις. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι. Σ' άλλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία το νέο εξώφυλλο του περιοδικού Economist, το οποίο καλεί τους Τούρκους ψηφοφόρους να σώσουν τη δημοκρατία και να καταψηφίσουν τον Ταγί Περντογάν. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Τούρκου Προέδρου αλλά και του εκπροσώπου του, Ιμπραήμ Καλίν. Τις λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει τώρα ο Τάσος Μαγιόπουλος. Τάσο.
Ιωάννα, μιλάμε για ένα εξώφυλλο κόλαφος του οικονομίστε, το οποίο πραγματικά θέτει ζήτημα δημοκρατίας στη γειτονική χώρα. Τι λέει λοιπόν ο οικονομιστ, το εξώφυλλο του. Λέει ότι αυτές είναι οι πιο σημαντικές εκλογές του 2023. Το βλέπουμε τώρα όσο μας μιλάς, Τάσο. Ακριβώς. Και λέει συγκεκριμένα, σώστε τη δημοκρατία και ο Ερντογάν πρέπει να φύγει. Να βγείτε να ψηφίσετε, λέει, σε ένα άλλο σημείο. Και ως υπότιτλο έχει η Τουρκία και το μέλλον της δημοκρατίας. Θέτει λοιπόν ξεκάθαρα θέμα δημοκρατίας στη γειτονική χώρα και στην ουσία λέει πως το να μην βγει ξανά ο Ερντογάν είναι ζήτημα επιβίωσης του τουρκικού λαού επί της ουσίας. Ήταν οργισμένες οι αντιδράσεις τόσο στα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα, όσο και από κυβερνητικά στελέχη, καθώς και τον Τούρκο πρόεδρο. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα βράζουν, όπως είναι φυσικό, μιλούν για ομή παρέμβαση στις τουρκικές εκλογές, ενώ ο κόλαφος ήταν και, ενώ μάλλον καταπέλτης ήταν και ο Ταγίπ Ερντογάν. Βλέπουμε το tweet του αυτή τη στιγμή, ο οποίος λέει: δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική μας πολιτική να κατευθύνεται και η εθνική μας βούληση να καθοδηγείται από τα εξώφυλλα των περιοδικών, που αποτελούν τον επιχειρησιακό μηχανισμό των παγκόσμιων δυνάμεων. Επίσης, ήταν έξω φρενών και ο Ιμπραήμ Καλίν, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, ο οποίος σε ειδικό του tweet ανέφερε και εκείνος πως οι εποχές που δίνονταν εντολές στη χώρα μου τελείωσαν. Ο τουρκικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο με την ψήφο του. Όπως καταλαβαίνουμε, Ιωάννα, είναι ένα θέμα που έχει πρωταγωνιστήσει στα τουρκικά μέσα, αλλά και στις καθημερινές συνομιλίες, καθώς δεν είναι μικρό πράγμα το να ένα τεράστιο περιοδικό όπως είναι ο Economist να θέτει πρώτων ευθυνών του ολόκληρη την τουρκική ηγεσία επί της ουσίας. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Τάσο. Και πάμε τώρα να δούμε πώς σχολίασε το θέμα στην πρωινή ζώνη του Action 24 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Γιώργος Καμπάς. Αυτή τη στιγμή, πράγματι, τη χώρα του την έχει βάλει σε μια τέτοια κατάσταση και με όλες αυτές, την προηγούμενη περίοδο, όλες αυτές, ας το πούμε έτσι, τις απειλές που είχε εκτοξεύσει εναντίον της Δύσης, αυτό τον τρόπο που λειτουργήσε πατώντας σε δύο βάρκες και στη Δύση και με τη Ρωσία, ακόμα και με το Ιράν που δημιούργησε σχέσεις, όλο αυτό το μοτίβο δημιούργησε μια κατάσταση εκρηκτική για την Τουρκία που πραγματικά οι εκλογές οι οποίες θα έρθουν θα δώσουν αρκετές λύσεις και στην Τουρκία. Σε διαγωνισμό τραγουδιού έχει μετατραπεί η προεκλογική εκστρατεία στην Τουρκία, καθώς οι υποψήφοι σχεδόν κάθε μέρα δημοσιεύουν και από ένα καινούριο τραγούδι. Πάμε να δούμε το βίντεο που ετοίμασε ο Νίκος Νανούρης. Ένας άτυπος διαγωνισμός καλύτερου προεκλογικού τραγουδιού λαμβάνει χώρα στις συγκεντρώσεις των δύο μονομάχων για τον προεδρικό θόκο στην Τουρκία. Τα ερωτικά άσματα με ανατολίτικο ρυθμό κυριαρχούν στις ομιλίες του Ταγίπ. Πρόεδρος, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τη μουσική, δεν χάνει την ευκαιρία στις ομιλίες του να πιάσει το μικρόφωνο και να τραγουδήσει μαζί με το πλήθος. Πάγια τακτική του Προέδρου Ερντογάν να επιχειρεί να δείξει την ταύτισή του με το λαό, με τις μουσικές νότες να είναι ένα βασικό όπλο στη φαρέτρα του. Δυτικός τροφός ρυθμός και μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου κυριαρχούν στα προεκλογικά τραγούδια υπέρ του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Το επιτελείο του εκλεκτού της Ενωμένης Αντιπολίτευσης προτάσει τη δικαιοσύνη στο σύνολο σχεδόν τραγουδιών, η οποία θα έρθει σύμφωνα με τους στίχους όταν ανέβει στην εξουσία ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Με την κλεψίδρα για τις εκλογές της 14ης Μαΐου να αδειάζει, οι δύο αντίπαλοι βγάζουν όλα τα όπλα από τη φαρέτρα τους, ακόμη και τη μουσική, αφήνοντας για λίγα δευτερόλεπτα αλληλοκατηγορίες και απειλές.
Σε σοκ βρίσκεται ολόκληρη η Σερβία μετά το νέο μακελιό, το δεύτερο μέσα σε 48 ώρες. Νεαρός, μετά από καυγά, μπήκε στο αυτοκίνητό του και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως προς το πλήθος με αυτόματο όπλο. Σκόρπισε το θάνατο σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, με τους νεκρούς να ανέρχονται μέχρι στιγμή σε 8. Ο μακελάρης, μετά από ανθρωποκυνηγητό, τελικά συνελήφθη. Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της νέας τραγωδίας. Λουτρό αίματος ξανά στη Σερβία, όπου ένας οπλισμένος άνδρας σκόρπισε τον τρόμο και το θάνατο με αυτόματο όπλο, δια ασήμαντον αφορμή, προτού συλληφθεί από τις αρχές. Όλα ξεκίνησαν χθες βράδυ, όταν ο νεαρός μακελάρης, ύστερα από καυγά σε προάβλιο χώρο σχολείου, κοντά στο Μλαντόνεβατς, μπήκε στο αυτοκίνητό του και άρχισε να γαζώνει αδιακρίτως απλούς πολίτες. Ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, άνοιξε πύρ σε τρεις συνολικά τοποθεσίες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας 14. Страшно за его. За нашу державу, за ovaj veliki poraz, nažalost. За два дана toliko djece pobiti. Šta je ovo, mali Kristijan, a? Mali Kristijan, a? Ο αιμοσταγής πιστολέρο είναι ο Ούρος Μπλάζιτς, 21 ετών, γιος στρατιωτικού, χωρίς ποινικό μητρό, αλλά με ιστορικό προβληματική συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα σερβικά μέσα. Η αστυνομία τον αναζητούσε επί αρκετές ώρες, πρώτο τον εντοπίσει και τον περικυκλώσει. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ του δράστη και των αστυνομικών δυνάμεων που οδήγησε στη σύλληψή του. Μλάδι πολιτσάιατς είναι μόια τσέρκε γόντιστε 98, знάτε γα, Μίλαν Πάνιτς. Ουμπίεν είναι νέγωβα σέστρα, Δάτσα, ίστο Ιωβάνιν Δρουγ. Не знам што да кажем, не знам, у шоку. Едно дете за смирење пије, нисмо спавали целу ноќ. Одрасли су, значи, од малих ногу. Ολόκληρη η Σερβία βρίσκεται σε σοκ και δυσπιστία μετά το νέο μακελιό, το δεύτερο, μέσα σε 48 ώρες στη χώρα, που αναμένεται να φέρει ραγδαίες εξελίξεις και εισαγωγή νέων μέτρων από την κυβέρνηση ως προς το ζήτημα της οπλοκατοχής. Στην αίθουσα σύνταξης είναι ο Τάσος Μαγιόπουλος για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες για το νέο μακελιό που συγκλονίζει τη Σερβία. Τάσο, είχαμε πριν από λίγο ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ακριβώς, Ιωάννα. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, μίλησε ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ο πρόεδρος της Σερβίας. Προχώρησε σε μια σειρά ανακοινώσεων. Είπε πως αυτή είναι μια επίθεση σε ολόκληρη τη χώρα μας. Είπε πως οι πολίτες βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ακόμα και η πολιτική σε κατάσταση σοκ. Περπατούσαμε σαν ζόμπι, είπε συγκεκριμένα. Ενώ ανέφερε πως ο δράστης δεν θα δει ξανά το φως της ημέρας, δηλαδή δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή. Τι λοιπόν ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Σερβίας? Ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται η πρόσληψη 1.200 νέων αστυνομικών, οι οποίοι θα βρίσκονται στα σχολεία. Αν έχουμε, λέει, 331 σχολεία στο Βελιγράδι, θα έχουμε 331 αστυνομικούς εκείνη τη στιγμή εν υπηρεσία. Δεύτερο μέτρο που ανακοίνωσε είναι πως διατάσσεται το Υπουργείο Εσωτερικών να προετοιμάσει κατεπίγουσες τροποποιήσεις του νόμου για τα όπλα και τα πυρομαχικά. Θα διεξαχθούν λοιπόν έλεγχοι και νέες εξετάσεις για όσους ήδη έχουν τα όπλα στην κατοχή τους, ενώ θα αυστηροποιηθούν πάρα πολύ η απόκτηση των νέων αδειών κυκλοφορίας. Είπε επίσης μια πολύ συγκεκριμένη φράση, ότι εμείς θα αφοπλίσουμε νόμιμα τη Σερβία. Δεν θα υπάρχουν πλέον παράνομα όπλα στη Σερβία για να αποφευχθούν τέτοια μακελιά και τέτοια αιματοκυλίσματα στο μέλλον. Επίσης, είπε πως όλοι όσοι έχουν όπλα θα υποβληθούν, όπως είπαμε, σε έλεγχο και θα διπλασιαστούν οι ποινές για όσους κατέχουν όπλα παράνομα. Είπε ότι θα υπάρξουν εξαμηνιαίοι έλεγχοι σε όλους τους κατόχους όπλων, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα καλέσει όλους όσους κατέχουν παράνομα όπλα να τα παραδώσουν άμεσα, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν βαρύτατες ποινές. Επίσης, να αναφέρουμε, Ιωάννα, πως ο πρόεδρος της Σερβίας αναφέρθηκε και στο πως τελικά συνελήφθη ο δράστης. Mm-hmm. Όλα λοιπόν οφείλονται. Ο οποίος είναι αυτός που βλέπουμε τώρα στην οθόνη. Ο 21 ετών δράστης, ο οποίος βλέπουμε και στα πλάνα μας. Όπως είπε, λοιπόν, όλα οφείλονται σε έναν ηρωικό οδηγό ταξί, ο οποίος μετέφερε το δράστη από το σημείο που βρισκόταν στο σημείο που κατέληξε και όπου τελικά τον συνέλαβαν οι αρχές. Αυτός λοιπόν ο οδηγός ταξί, τον οποίο απειλούσε, είχε υπό την απειλή βόμβας, τον ανάγκασε να τον μεταφέρει στο σημείο ο δράστης, τον κατέδωσε, είπε στις αρχές ότι όντως μετέφερα το δράστη και πού ακριβώς βρίσκεται. Ενώ ο Σέρβος πρόεδρος πολύ συγκεκριμένα τον ευχαρίστησε προσωπικά και ανέφερε πως υπήρχαν αρκετοί ακόμα στο χωριό του δράστη, όπου όπως λένε κρυβόταν στο σπίτι του θείου του, οι οποίοι γνώριζαν που βρισκότανε και δεν είπανε κουβέντα. Και όλα αυτά, Τάσο, λίγες μόνο ώρες, περίπου 48 ώρες, μετά το μακελιό στο σχολείο με τον 13χρονο που άνοιξε πύρ και σκότωσε
9 ανθρώπους. Σε λιγότερες από 48 ώρες η Σερβία θρηνεί πραγματικά περισσότερους από 17 ανθρώπους νεκρούς και μένει να δούμε και τι θα γίνει για όλους τους τραυματίες που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Κάποιοι από αυτών είναι και σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, σοκ στη σχολική κοινότητα του Ασπροπύργου έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για τη δράση ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος διακινούσε φωτογραφίες δύο 12χρονων κοριτσιών, παρουσιάζοντάς τες ως γυμνές μετά από επεξεργασία που είχε κάνει στις εικόνες με τη χρήση προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη μήνυση που υπέβαλαν σε βάρος του μαθητή γυμνασίου οι γονείς των θυμάτων στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Πάμε στην Αλεξάνδρα Θανασίου για να μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα. Ιωάννα, μιλάμε για μια πραγματικά σοκαριστική υπόθεση. Ένας 15χρονος μαθητής, λοιπόν, μπήκε στα προφίλ δύο συμμαθητριών του, 12 ετών, πήρε τις φωτογραφίες τους και αφού τις επεξεργάστηκε, τις έκανε να φαίνονται γυμνές, δεν του έφτανε αυτό και στη συνέχεια άρχισε να τις στέλνει και σε άλλους συμμαθητές του. Ένας από αυτούς, λοιπόν, τους συμμαθητές ειδοποίησε την αδερφή της μίας κοπέλας, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τους γονείς της και οι δύο μητέρες των κοριτσιών πήγανε στο τμήμα και κατήγγειλαν το συγκεκριμένο παιδί. Μάλιστα, να σου πω ότι υπάρχει και η πληροφορία ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες επεξεργάστηκαν κατόπιν παραγγελίας άλλου μαθητή. Να σου πω ότι ο 15χρονος συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γεννητήσιας ευπρέπειας και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, και πάμε να ακούσουμε τον ερευνητή τεχνολογίας Απόστολο Μανιάτη. Το συγκεκριμένο software κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιεί ανεργικά δίκτυα τα οποία ονομάζονται GANs. Αρχικά δηλαδή σε πρώτο στάδιο, ας πούμε. Να έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες από ντυμένες γυναίκες και γυμνές γυναίκες. Άρα, τα δύο αυτά μοντέλα έχουν δει τόσες πάρα πολλές γυμνές και ντυμένες γυναίκες που έχουν μάθει να τις ξεχωρίζουν. Ας πούμε, έτσι λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είναι τόσο ρεαλιστικές που δεν μπορεί να τις ξεχωρίσει το ίδιο. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι στο τέλος, ότι οι φωτογραφίες είναι τόσο ρεαλιστικές που δεν μπορεί να διακρίνουμε αν είναι ψεύτικες ή όχι. Και έτσι φτιάχνεται ένα τέτοιο σύστημα. Πανικός επικράτησε σε λύκειο της Καλαμάτας όταν άγνωστοι πέταξαν καπνογόνο στον προθάλαμο των αιθουσών. Ο χώρος γέμισε ασφυκτικά με καπνό, με τους μαθητές να εκενώνουν αμέσως το κτίριο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Ο ανταποκριτής μας Γιώργος Μαρκόπουλος θα μας ενημερώσει. Γιώργο. Καλησπέρα, Ιωάννα, από την Καλαμάτα. Όπως είπες, αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τις 11 χθες. Και όσο μας μιλάς, βλέπουμε τα πλάνα από το σχολείο, ναι, Γιώργο. Σε σχολείο της πόλης, όταν άγνωστοι για διευκρίνιστον λόγο, μάλλον με οπαδικά κίνητρα, πέταξαν ένα καπνογόνο στον προθάλαμο των αιθουσών κοντά στις σκάλες του πρώτου λυκείου της πόλης. Ο χώρος λοιπόν στον όροφο γέμισε ασφυκτικά με καπνό, με τους μαθητές να τρέχουν. Βέβαια, βλέπουμε εδώ τους μαθητές να τρέχουν, να φωνάζουν. Ναι, Γιώργο. Να εκκρεμάσουν την περιοχή αλλά και το κτίριο, γιατί η ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνεις, είχε γίνει αποπνικτική. Το θέμα βρίσκεται σε φάση διερεύνησης από τον αναπληρωτή διευθυντή του σχολείου, καθώς ο διευθυντής απουσιάζει σε εκδρομή με την Α Λυκείου. Γίνεται έρευνα πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό, έτσι ώστε να αποδοθούν ευθύνες στους υπαιτίους. Να συμπληρώσω ότι ενημερώθηκε και επικοινώνησε ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ο κύριος Αγάπιος Οικονομίδης, με το σχολείο. Έδωσαν τις κατάλληλες εντολές για να διερευνηθεί το περιστατικό και άμεσα να δοθούν κάποιες αρμοδίες εξηγήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται η δίκη της Ρούλας Πισπυρίγκου με την κατάθεση του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη. Ζωντανή σύνδεση με τα δικαστήρια και το Θανάση Μαριόλα για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θανάση. Λίγο μετά τις 12 Ιωάννα συνεχίστηκε η πολύκροτη δίκη του θανάτου της μικρής Τζορτζίνας εδώ στο Μικτόρκωτο δικαστήριο. Η δίκη συνεχίστηκε με την κατάθεση του γιατρού Ανδρέα Ηλιάδη, του Γενικού Διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπυρίγκου, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων θέλησε να καταλάβει πως ο γιατρός Ηλιάδης έφτασε στο συμπέρασμα ότι κατηγορούμενη υπάρχει από το σύνδρομο Μινχάουζεν. Ο κύριος Κούγιας συνέχισε ρωτώντας τον γιατρό αν ο ίδιος έχει μια προσωπική εμπειρία με τέτοιες υποθέσεις, με τον γιατρό να απαντάει ότι κατά την εκπαίδευσή του είχε συναντήσει δύο τέτοιες υποθέσεις. Ο Αλέξης Κούγιας φάνηκε να μην πείθεται, Ιωάννα. Και έτσι εντρίφησε ακόμα παραπάνω και ρώτησε τον γιατρό τι ήταν αυτό που τον ώθησε να συμμετάσχει μέχρι και σε συνεδρίες με ψυχίατρο για αυτή την υπόθεση, που δεν ήταν μια υπόθεση που αφορά έναν δικό του άνθρωπο. Ο γιατρός υποστήριξε ότι αυτό το σύνδρομο είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη διαδικασία με πολλές διαβαθμίσεις, με τελική διαβάθμιση τον θάνατο, καταλήγοντας το ότι ως παιδίατρος το πρώτο του μέλημα ήταν το να βοηθήσει τη μικρή Τζορτζίνα. Ιωάννα, αυτή την ώρα η δίκη συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της ημέρας περιμένουμε να έρθουν να καταθέσουν και άλλοι γιατροί από το ΟΝΑΣΙΟ, οι οποίοι θα ρίξουν φως στο πρόσχερο πρόβλημα υγείας της μικρής Τζορτζίνας που την είχε οδηγήσει στο νοσοκομείο.
νοσοκομείο για μία-δύο μέρες. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση, για το ρεπορτάζ. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπυρίγκου, Αλέξης Κούγιας. Το σενάριο εις βάρος κυρίας κατηγορημένης είναι ότι για διευκρίνιστους ρόλους, λόγους, άλλοτε δήθεν γιατί εάν σκότωνε τα παιδιά της, θα κρατούσε τον άντρα της, κάτι που είναι πρωτοφανές και εντελώς παράλογο. Συνήθως οι κυρίες που έχουν προβλήματα με τους σύζυγους τους, τα παιδιά τους χρησιμοποιούν, εν ζωή βεβαίως, για να επανέλθει ένας πατέρας, αποτρέποντας πολλές φορές την επικοινωνία μαζί του. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα 5η Μαΐου του 2010, όταν τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στο κέντρο της Αθήνας. Η τραγωδία είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια πορείας που είχε γίνει όταν κουκουλοφόροι πλησίασαν το υποκατάστημα, πέταξαν μολότοφ και έβαλαν φωτιά. Στη συνέχεια, στο κτίριο της Οδός Σταδίου επικράτησε πανικός, με τους υπαλλήλους της τράπεζας να βγαίνουν στα μπαλκόνια και να καλούν σε βοήθεια. 5 Μαΐου του 2010. Ενώ η πορεία διαμαρτυρίας για τα μνημόνια είναι σε εξέλιξη, οι κουκουλοφόροι αρχίζουν να πετούν μολότοφ σε υποκατάστημα της Μαρφίν. Σε λίγα λεπτά αρπάζει φωτιά ολόκληρο το κτίριο της τράπεζας. Η μοναδική έξοδος της τράπεζας είναι κλειδωμένη. 8 υπάλληλοι εγκλωβίζονται στο μπαλκόνι του νεοκλασικού κτιρίου ζητώντας βοήθεια. Ο πυκνός καπνός έχει κάνει την κατάσταση αποπνικτική. 5 από τους 8 εργαζόμενους καταφέρνουν να ξεφύγουν. Οι άλλοι 3 εισπνέουν καπνό και τοξικά αέρια. Η Βιβί Ζούλια, ο Νόντας Τσακάλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 4 μηνών έγκυος, καίγονται ζωντανοί. 13 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ατιμόρυτο. Οι φυσικοί αυτούργοι δεν έχουν εντοπιστεί, με 2 νεαρούς που αρχικά κατηγορήθηκαν για εμπρησμό και ανθρωποκτονία να αθωώνονται ελλείψεις στοιχείων το 2016. 13 χρόνια από τις ομές δολοφονίες αθώων στη Μαρφίν. Δεν ξεχνάμε τους συμπολίτες που χάσαμε. Και η τιμωρία των ενόχων παραμένει χρέος τιμής για την πολιτεία. Γυρίζουμε πίσω μόνο για να θυμόμαστε και να διδασκόμαστε, ώστε να προχωράμε ενωμένοι για την Ελλάδα που μας αξίζει. Από το 10. Ασχέτου κυβέρνησης, γιατί έχουν έρθει διαφορετικές κυβερνήσεις, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Εμείς όλοι εδώ τους είδαμε, τους ξέρουμε. 2 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 22 ετών, αλλά δεν πήγαν στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεσή τους και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ. Νεαρή μητέρα και μια φίλη της πήγαν για ψώνια σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και κλείδωσαν στο αυτοκίνητο ένα βρέφος 4 μηνών. Συνελήφθησαν η μητέρα του μωρού αλλά και η φίλη της. Ζωντανή σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και την Ανδρονίκη Ζαφυρίου για να μας πει για αυτή την πραγματικά απίστευτη υπόθεση. Ανδρονίκη, ποιος αντιλήφθηκε το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο? Ένα απίστευτο περιστατικό πραγματικά, Ιωάννα. Η μητέρα και η φίλη της, η 22χρονη μητέρα και η 27χρονη φίλη της, οδηγός μάλιστα του οχήματος, είχαν πάει να κάνουν τα ψώνια τους σε ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και άφησαν μέσα το 4 μηνών βρέφος στο αυτοκίνητο, κλειδωμένο με μισάνοιχτο το παράθυρο. Τότε ένας άνθρωπος που περνούσε από το σημείο είδε το παιδάκι μέσα στο αυτοκίνητο, κάλεσε αμέσως τις αρχές, οι οποίες μετά από λίγη ώρα έφτασαν στο σημείο. Φυσικά, πολύ σύντομα εντοπίστηκαν και 22χρονοι και 27χρονοι, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατά συναυτουργία σε βάρος τόσο της μητέρας αλλά και της οδηγού. Το ευχάριστο τουλάχιστον της υπόθεσης είναι ότι το παιδάκι είναι το καλά. Το μωράκι είναι καλά. Γνωρίζουμε ποια ήταν η αντίδραση της μητέρας, είπε κάτι στους αστυνομικούς, ποια ήταν τα πρώτα της λόγια? Δεν γνωρίζουμε καθόλου, Ιωάννα. Δεν έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις ακόμη από την αστυνομία. Το θέμα είναι ότι είναι τέλος καλό, όλα καλά. Το μωρό είναι καλά. Στις επόμενες ώρες. Ανδρονίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Σοκ προκαλεί ο πνιγμός μιας ηλικιωμένης στην παραλία του Αλίμου. Η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε. Περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο, ωστόσο αυτόπτης μάρτυρας καταγγέλει ότι έφτασε με 2 ώρες καθυστέρηση στο σημείο, με αποτέλεσμα η 70χρονη να χάσει τη ζωή της. Τραγικό τέλος για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην παραλία του Αλίμου. Την ώρα που κολυμπούσε η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μέσα στη θάλασσα. Αμέσως περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο. Είχα καθίσει και φωνάξαν βοήθεια από την καφετέρια κάποια εργαζόμενη κυρία. Έχει πνιγεί κάποιος άνθρωπος. Είδα μια γυναίκα η οποία ήταν μέσα στη θάλασσα. Ειδοποίησα αμέσως ασθενοφόρο. Ωστόσο, το ασθενοφόρο, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σημείο όπου η γυναίκα βρισκόταν ανέστητη. Όμως, ασθενοφόρο καθυστερούσε.
ένωσε τα ακούγαμε από πάνω, που φάνηκε πάρα πολύ κίνηση, αλλά δεν ερχότανε. Και μετά μας είπαν ότι έκανε το γύρο, ας πούμε, για να έρθει, γιατί ήταν κλειστή η είσοδος του Πεναρούμπια. Όπως μπορείτε να δείτε, η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι δύσκολη και το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε ώστε να έρθει να πάρει τη λιόμενη. Μπροστά στο περιστατικό ήταν και η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία σοκαρισμένη δεν μπορούσε να αντιδράσει και περίμενε ένα γωνίο στο ασθενοφόρο που δυστυχώς επί 2 ώρες δεν μπορούσε να προσεγγίσει σε μία από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής. Ήταν η κόρη της, φώναζε το κορίτσι εκεί, μικρή κοπέλα δηλαδή, ταραχτήκαμε όλοι. Κατά τις 9 το πρωί ήρθε ένα ασθενοφόρο και μάζεψε μία γυναίκα η οποία βρέθηκε ανέστητη. Όταν τελικά κατάφερε να φτάσει το ασθενοφόρο ήταν πολύ αργά. Η ηλικιωμένη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή αβοήθητη μέσα στη θάλασσα. Περνάμε τώρα στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Σήμερα απολογείται ο έκτος κατηγορούμενος. Ξεκινώντας την απολογία του, ο 24χρονος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Άλκη, ενώ ζήτησε συγγνώμη για την παρουσία του στον τόπο της τραγωδίας. Όπως είπε μάλιστα, είδε έναν από τους 12 συγκατηγορούμενους του να βγάζει μαχαίρι. Ζωντανή σύνδεση με την Ανδρονίκη Ζαφυρίου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, Ανδρονίκη. Συνεχίζονται σήμερα, Ιωάννα, οι απολογίες των 12 κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Σήμερα ξεκίνησαν οι απολογίες με τα άτομα που βρίσκονταν στο δεύτερο αυτοκίνητο που συνεπλάγηκε εκείνο το βράδυ. Συγκεκριμένα, ο έκτος κατηγορούμενος είπε ότι μαζί του από το σύνδεσμο εκείνο το βράδυ είχε πάρει έναν μεταλλικό σωλήνα, τον οποίο έβαλε στο πόρτ παγκάζ, όμως δεν χρησιμοποίησε ποτέ. Μάλιστα, όταν ξεκίνησε η συμπλοκή αυτή, πήγε να πάρει το σωλήνα, όμως μη προλαβαίνοντας να φτάσει στο σημείο, επειδή είδε ότι ξεκίνησε η φασαρία, όπως είπα χαρακτηριστικά, επέστρεψε πίσω και το άφησε πάλι στο πόρ παγκάζ γιατί φοβήθηκε. Βέβαια, αυτό δεν το είπε στους συγκατηγορούμενους του. Τους είπε ότι δεν άνοιγε το πόρ παγκάζ γιατί, όπως είπε, ντράπηκε να τους πει ότι φοβόταν εκείνο το βράδυ. Επίσης, να σου πω ότι παραδέχτηκε ότι είδε τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν και αυτός που ομολόγησε τις προηγούμενες ημέρες ότι χτύπησε τον Άλκη στο πόδι, ότι τον είδε να μαχαιρώνει κάποιο από τα παιδιά. Να σου πω όμως ότι στο τέλος της ομολογίας του, η συνήγορος υπεράσπισης του είπε να μιλήσει και σχετικά με τις σπουδές του, τις οποίες συνεχίζει μέσα στη φυλακή, έχοντας όμως μία απάντηση από την μητέρα, η οποία είπε χαρακτηριστικά στο ακροατήριο: «Το δικό μου παιδί δεν θα πάρει όμως πτυχίο. Άφησε στη μέση τις εξετάσεις». Και τότε το ακροατήριο Ιωάννα χειροκρότησε. Βέβαια. Τι να πει για αυτή η Μανούλα που έχασε πραγματικά το παλικάρι της με τόσο άδικο τρόπο. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Ανδρονίκη. Εκτός σύνορων τώρα και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ένα 24ωρο απομένει μέχρι τη στέψη του βασιλιά Καρόλου στη Βρετανία και οι Λονδρέζοι έχουν ξεκινήσει από χθες να κατασκηνώνουν έξω από τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Οι τυχεροί είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια βόλτα με αντίγραφο της άμαξας που θα μεταφέρει τον βασιλιά Κάρολο στο αβαίο του Westminster. Πλησιάζει η μεγάλη μέρα της στέψης του βασιλιά Καρόλου. Για λίγο βασιλιάδες έγιναν αρκετοί τυχεροί Λονδρέζοι που είχαν την ευκαιρία να κάνουν βόλτα με αντίγραφο της άμαξας που θα μεταφέρει τον βασιλιά Κάρολο στο αβαίο του Westminster σε ένα πάρκο του νότιου Λονδίνου. Πρόκειται για μια τελετή η οποία για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που βρίσκεται εν ζωή σήμερα δεν έχει ξαναπραγματοποιηθεί, διότι η προηγούμενη ήταν 70 χρόνια πριν. Η τελετή θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα. Προηγουμένως η βασιλική άμαξα θα έχει μεταφέρει το βασιλικό ζεύγος από το ανάκτορα του Μπάκινγκ στο αβάιο του Westminster, στο οποίο θα γίνει η τελετή στέψης. Είναι μια θρησκευτική τελετή, η οποία χωρίζεται σε 2 μέρη, στην χρήση παύλα στέψη του βασιλιά από τον αρχιεπίσκοπο και της βασιλικής συζύγου Καμίλα φυσικά, με μια παρόμοια τελετουργία. Αρκετοί ήταν αυτοί που στάθηκαν τυχεροί και εξασφάλισαν μία θέση στη διαδρομή των 20 λεπτών. Την ίδια ώρα οι βασιλικοί θαυμαστές κατασκηνώνουν ήδη έξω από τα ανάκτορα του Buckingham. Right to the royals sometimes and some of them actually respond. Ο θαυμασμός της 79χρονης Margaret Tyler για την βασιλική οικογένεια ξεκίνησε από παιδί. I mean, I loved it, I adored them, but then I haven't got any brothers or sisters, and I think that made a difference, really. I sort of followed them. Princess Anne is a toddler, really. Prince Charles a bit older. Λαμπερό πάρτι προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου έλαβε χώρα στον κήπο του παλατιού. Το βασιλικό ζευγάρι τίμησε ο τραγουδιστής Lionel Richie, ο οποίος θα συμμετάσχει με την Katy Perry και τους Take That στη μεγάλη συναυλία της 7ης Μαΐου. This is a once in a lifetime opportunity, so you know to be a part of it is everything. And I've known His Majesty now for
couple of years, and so to celebrate this with him, yeah, and Queen, it's just going to be so much fun. Once the lights hit, and once the music starts, yeah, it's just going to be fabulous. It's going to be. I can feel my toes tapping. Yeah, get ready. Get ready. It's going to be magical. Αν και θα υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου από τη βασίλισσα Ελισάβετ, ένα θα μείνει ίδιο, το ημίγλυκο λευκό κρασί Τράμινακ. Τράμινακ είχε σερβιριστεί και στη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ το 1953. Όπως ήταν μια αρχίβα πρόδεινα, τσίνα μπουτέλε, ίσναση 7.500 ευρώ. Την ίδια ώρα ο Βίλιαμ και η Κέιτ έκαναν ένα ταξίδι έκπληξη στο μετρό για να επισκεφθούν μία pub στο Σόχο. Έκαναν στάση για να πιουν μπύρες και να συνομιλήσουν με το προσωπικό φιλοξενία στην pub. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις με τη Βάλια Πηλιανίδη. Στις 5 το απόγευμα η Ελένη Καλογεροπούλου μαζί με την Ανδριάνα Ζαρακέλη θα υποδεχθούν υποψήφιους κομμάτων στην πολιτική εκπομπή του Action 24, ενώ στις 6 θα είναι μαζί σας η Ντόρα Κουτροκόη με την εκπομπή Εξελίξεις. Στις 7 θα ακολουθήσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.